Θέλω να σας καλωσορίσω στη συνέντευξη τύπου του Αθλητικού Συλλόγου FIVOSCO. Νιώθουμε μεγάλη υπερηφάνεια που και εγώ προσωπικά αλλά και οι συνεργάτες μου που αυτή τη στιγμή βρίσκομαι ανάμεσα σε ένα προπονητικό team, ίσως ένα από τα καλύτερα προπονητικά team, μια από τις καλύτερες προπονητικές ομάδες αυτή τη στιγμή, θα πω στα Δωδεκάνησα και ίσως και στην ευρύτερη Ελλάδα και στην περιοχή. Κάνουμε μια νέα προσπάθεια την νέα σεζόν 2021-2022 να ενεργοποιήσουμε πάλι το μπάσκετ, τον αθλητισμό μετά τα προβλήματα των τελευταίων 2 ετών. Στόχος του Συλλόγου είναι να προσφέρουμε στα παιδιά και των ακαδημιών αλλά και στα αγωνιστικά τμήματα σωστές και δομημένες προπονήσεις, να γαλουχίσουμε τα παιδιά μέσα στις αρχές του αθλητισμού. Θεωρούμε ότι οι προπονητές μας δεν είναι απλά προπονητές παιχτών, είναι προπονητές χαρακτήρων. Θέλουμε να διαπαιδαγωγήσουμε κυρίως τα παιδιά μας, αλλά να τους μάθουμε και να τους διδάξουμε και τα μυστικά του μπάσκετ. Όπως σας είπα, αισθάνομαι μεγάλη περηφάνεια για την προπονητική ομάδα που έχουμε κοντά μας στο FIVO, όλοι καταξιωμένοι προπονητές, όλοι προπονητές που αγαπάνε το άθλημα και το χώρο και έχουν και μεγάλη αγάπη προς τα παιδιά και τους αθλητές. Θα ξεκινήσω την παρουσίαση από τον μεγαλύτερο σε ηλικία αλλά και σε αξία θεωρώ προπονητή στα Δωδεκάνησα, τον Μιχάλη τον Καπλανίδη, πολυνίκη προπονητή στα Δωδεκάνησα με ανόδους στις εθνικές κατηγορίες και ο οποίος είναι υπεύθυνος στο ανδρικό τμήμα. Ένα ανδρικό τμήμα που έχει στελεχωθεί με πολύ καλούς και καταξιωμένους αθλητές και ο στόχος του αυτή τη σεζόν είναι να πρωταγωνιστήσει και να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Στη συνέχεια θα περάσω στον υπεύθυνο ακαδημιών και βοηθό του coach Καπλανίδη στο ανδρικό, γυμναστή της ομάδος, συνεργάτη της ομάδος αλλά και υπεύθυνο ακαδημιών και προπονητή των αγωνιστικών τμήματων του Συλλόγου, τον Γιώργο τον Καζάκο, έναν νέο προπονητή που έχει όμως ήδη μια αρκετά μεγάλη πείρα ως προπονητής και ως γυμναστής, αφού έχει περάσει από καταξιωμένα και μεγάλα κλαμπ και αθλητικούς συλλόγους της Ελλάδας. Ήταν μια επιλογή προσωπική, έγινε μετά από προσεκτική έρευνα και αφού ακούσαμε αρκετούς ανθρώπους που είναι στον χώρο, προσπαθήσαμε και τα καταφέραμε να τον φέρουμε στην ΚΟ και ήδη αυτά τα 2 χρόνια που είναι στην ΚΟ έχει δείξει με τη δουλειά του ότι είναι φτιαγμένος και γεννημένος για να κάνει πολύ σπουδαία πράγματα. Θα ήθελα εδώ να πω ότι επειδή ρωτήθηκα σήμερα αν το να πρωταγωνιστούν οι σύλλογοι και τα πρωταθλήματα είναι στόχος, σαφώς είναι στόχος για όλες τους συλλόγους, αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός. Προτιμούμε να δουλεύουμε αθόρυβα, ήσυχα και οι επιτυχίες όταν δουλεύεις μεθοδικά και με όραμα, οι επιτυχίες κάποια στιγμή έρχονται και αυτές. Παράδειγμα αυτού που λέω είναι ότι φέτος το εφηβικό το οποίο προπονούσε ο Γιώργος ο Καζάκος κατάφερε αθόρυβα, μεθοδικά και με δουλειά να φτάσει στον τελικό του πρωταθλήματος εφήβων, όπου στις λεπτομέρειες θεωρώ ότι δεν κατέκτησε το πρωτάθλημα. Ελπίζουμε ότι αυτό θα το καταφέρουμε τα επόμενα χρόνια. Στη συνέχεια θα περάσω κατά σειρά στα τμήματα των παιδιών στις ακαδημίες και ηλικιακά, όπου έχουμε τον Κώστα τον Πολίτη, εκπαιδευτικό, δάσκαλο, παιδαγωγό, καταξιωμένο αθλητή στο μπάσκετ, στο τοπικό πρωτάθλημα, αφού αγωνίζεται με την φανέλα του Αιώλου Κεφάλου για χρόνια, υπόδειγμα αθλητή, υπόδειγμα εκπαιδευτικού και υπόδειγμα οικογενειάρχη. Μαζί με τον γυμναστή, τον Αλέξη τον Μανουήλ, που εδώ και ένα χρόνο είναι κοντά μας, απόφυτο στεφά Κομωτινής με ειδικότητα μπάσκετ, θα είναι υπεύθυνη στα τμήματα junior και προμίνι. Στη συνέχεια έχουμε το μικρότερο τμήμα, τα baby, στα οποία έχουμε 2 εξαιρετικούς προπονητές, τον Κώστα τον Χατζηδαβίδ και την Άννα Τιμίλιου, αμφότεροι απόφοιτοι τεφά Κομωτινής, γυμναστές, ο Κώστας με μεγάλη εμπειρία στον αθλητισμό και στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών και η Άννα νέα, φρέσκια, με ενθουσιασμό και με μεγάλη γνώση και εμπειρία σε αυτό που κάνει. Κλείνω με τη νέα προσθήκη στο προπονητικό team του Συλλόγου,
τον καθηγητή φυσικαγωγής και προπονητή καλαθοσφαίρισης τον Σωτήρη τον Τζακαλίδη, ο οποίος είναι το νέο μέλος και συγχρόνως τον καλωσορίζω στην προπονητική ομάδα του συλλόγου μας, του εύχομαι καλή επιτυχία, και ο οποίος αναλάβει το νεοσύστατο τμήμα κοριτσιών του συλλόγου. Είχαμε και παλαιότερα τμήμα κοριτσιών σαν σύλλογος, ένα πολύ καλό τμήμα, το οποίο στο πλαίσιο της αλληλεγγύης και της συνεργασίας με τα λοιπά σωματεία του νησιού, δώσαμε με δανεισμό στον Ανταγόρα τότε που αγωνιζόταν στην Α2 για να δημιουργήσει υποδομές, αλλά στη συνέχεια αυτά τα κοριτσάκια έφυγαν από το σύλλογο και χάθηκαν. Ευελπιστούμε ότι αυτή τη φορά θα κάνουμε κάτι καλό, το οποίο θα μείνει στο σύλλογο και θα είναι και ως μοναδικό τμήμα κοριτσιών, θα είναι και το καμάρι μας τα επόμενα χρόνια. Αυτά είχα να πω όσον αφορά την παρουσίαση του προπονητικού team. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετικό team, ήδη έχει δοκιμαστεί ένα χρόνο, είμαστε απόλυτα ευχαριστημένοι και νομίζω ότι τα καλύτερα έρχονται. Εδώ θα ήθελα να προτρέψω τους γονείς να σπρώξουν τα παιδιά τους προς τον αθλητισμό, να σπρώξουν τα παιδιά τους μακριά από τον υπολογιστή, μακριά από το κινητό, να βγουν έξω να αθληθούν. Ο σύλλογός μας προσφέρει τις κατάλληλες συνθήκες, τους κατάλληλους ανθρώπους, κατάλληλους προπονητές, για να μπορέσουν τα παιδιά να αθληθούν σωστά, με ασφάλεια και σε ένα οικογενειακό κλίμα. Μόλις έγινε η επίσημη παρουσίαση της φετινής ομάδας προπονητών από το ΦΥΒΟΚΟ. Είμαστε με τον Γιώργο Καζάκο, καθηγητή φυσικής αγωγής με ειδικότητα στο μπάσκετ και στο αγωνιστικό τμήμα, αλλά και στις ακαδημίες. Πείτε μας, κύριε Καζάκο, λίγα λόγια για τους στόχους της ομάδας στη φετινή αγωνιστική σεζόν. Χαίρετε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω και είναι τιμή μου που βρίσκομαι σε αυτό το σύλλογο. Μου έχει δοθεί μια μεγάλη ευκαιρία, μια σπουδαία θέση που βρίσκομαι και είμαι υπεύθυνος ακαδημιών του συλλόγου και έχω και πολλά από τα αγωνιστικά τμήματα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι σαν σύλλογος προσπαθούμε πρώτα απ' όλα να διαπαιδαγωγήσουμε τα παιδιά, να τους περάσουμε κάποιες αρχές, δηλαδή αυτός είναι ο πρώτος μας στόχος. Έπειτα, εγώ προσωπικά αλλά και ως σύλλογος θέλουμε να κάνουμε τα παιδιά καλούς αθλητές, να αγαπήσουν το άθλημα, να αγαπήσουν όλη τη διαδικασία του αθλήματος και έπειτα να τους κάνουμε καλούς μπασκετμπολίστες. Και πρωτεύοντας στόχος, ειδικά από τις μικρότερες ηλικίες, είναι να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την ατομική τεχνική των παικτών και μετά να πάμε σε τακτικά κομμάτια στις μεγαλύτερες ηλικίες. Νομίζω αυτός είναι ο πιο ολοκληρωμένος στόχος του συλλόγου. Και σε σχέση με το αντρικό, σαν βοηθός του κύριου Καπλανίδη. Στο αντρικό είμαι προπονητής φυσικής κατάστασης. Είμαι ο γυμναστής των παιδιών και βοηθάω και τον coach στα κομμάτια της τακτικής. Νομίζω φέτος έχουμε ένα πάρα πολύ καλό roster. Νομίζω ότι θα πρωταγωνιστήσουμε. Πρέπει πρώτα να δεθούμε σαν ομάδα. Και από εκεί και πέρα νομίζω είναι στο χέρι και το δικό μας και των παικτών να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι της φυσικής κατάστασης, εγώ είμαι υπεύθυνος για την υγεία των παιδιών. Τους κρατήσω στο καλύτερο επίπεδο όσο μπορώ στη φυσική κατάσταση. Θα κάνω και εγώ ό,τι καλύτερο μπορώ όσο περνάει από το χέρι μου. Κύριε Κώστα Πολίτη, δάσκαλο και προπονητή στο ΦΥΒΟ της ΚΟ, προπονητή των junior και προ-junior και προ-μίνι. Συγγνώμη, πείτε μας κι εσείς τους στόχους και της νέας χρονιάς για αυτές τις ηλικίες. Τέλεια. Καταρχάς θα ήθελα να ευχηθώ σε όλη την αθλητική κοινότητα της ΚΟ να έχουμε μια καλή και υγιή χρονιά. Και ας ελπίσουμε ότι η φετινή χρονιά θα είναι περισσότερο στα γήπεδα και λιγότερο στο σπίτι. Είναι ένα σημαντικό έτσι, στοιχείο που το εύχομαι για όλους μας. Και για τα παιδιά πρώτα απ' όλα και για μας και για όλο τον κόσμο. Κατά δεύτερον, όντως είμαι προπονητής στο τμήμα των προμήνι και των junior. Δύο τμήματα που αφορά ηλικίες παιδιών ευαίσθητες και κρίσιμες για το μέλλον. Πρωταρχικός στόχος είναι τα παιδιά να έρχονται και να περνάνε ευχάριστα και κατά δεύτερον λόγο δημιουργικά σε σχέση με το μπάσκετ και την καλαθοσφαίριση. Στόχος μας είναι να μάθουν τα παιδιά όσα περισσότερα πράγματα γίνεται μέσα από παιχνιώδη αλλά και τεχνικό τρόπο και να μπορέσουν αργότερα στην εξέλιξη της ηλικίας τους να τα χρησιμοποιήσουν είτε παίζοντας μπάσκετ είτε έτσι απλά ασχολούμενοι με τον αθλητισμό γενικότερα. Κύριε Τσακαλίδη, νέο προσθήκη στην ομάδα του ΦΥΒΟΚΟ, στις κατηγορίες των κοριτσιών. Να καλωσορίσω κι εγώ
όλους τους προπονητές, όλα τα παιδιά που αναμένουμε να έρθουν. Γίνεται, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, μια πολύ σπουδαία προσπάθεια από τον ιδιαίτερα οργανωμένο σύλλογο, τον ΦΥΒΟΚΟ. Η οργάνωση, το μεράκι των ανθρώπων, αποτελούν χέγγυα για όλη την καλή πορεία και την άνοδο του συλλόγου. Τα αποτελέσματα μιλάνε από μόνα τους. Είναι ένας σύλλογος που σου προσφέρει τις καλύτερες συνθήκες και σε εμάς τους προπονητές να δουλέψουμε, να αναδείξουμε το έργο μας, να διαμορφώσουμε χαρακτήρες, να φτιάξουμε αθλητές, να κάνουμε τα παιδιά να χαρούν, να ευχαριστηθούν, να φύγουν από όλες τις υπόλοιπες ασχολίες που δεν είναι ιδιαίτερα παραγωγικές. Αυτός είναι ο κυριότερος στόχος στις μικρές ηλικίες. Μην ξεχνάμε, έχουμε να κάνουμε με μικρά παιδιά ως επιτοπλίστων. Αυτό θέλουμε να περάσουμε και αυτό θα γίνει. Όσο για τα τμήματα που αναλαμβάνω εγώ, καταρχήν να ευχαριστήσω ιδιαίτερα για τη θερμή υποδοχή των διοικούντων του ΦΥΒΟΚΟ. Είναι μια μεγάλη τιμή, μια μεγάλη χαρά να δουλέψω σε αυτό το σύλλογο που μόνο με βήματα προόδου κινείται χρόνο με το χρόνο. Αποπνέει μεγάλη υγεία. Είναι ό,τι καλύτερο για προπονητές, για παιδιά να ανήκουν σε αυτόν τον σύλλογο. Και τα αποτελέσματα, όπως είπαμε, θα φανούν. Για τα κορίτσια συγκεκριμένα έγινε μια προσπάθεια ανασύστασης εκ νέου τμήματος κοριτσιών, συγκεκριμένα Παγκορασίδων και Μίνι Κοριτσιών. Είχε ο ΦΥΒΟΚΟ, παλιά διέθετε τμήμα στην κατηγορία των κοριτσιών. Είναι μια κατηγορία η οποία έχει κάποιες δυσκολίες. Είναι λίγο ιδιαίτερα τα κορίτσια, έτσι, ακριβώς, στη διαχείριση. Έτσι, διαχείριση, άλλη προσέγγιση. Είμαι σίγουρος θα τα πάμε πάρα πολύ καλά. Ξεκινούμε να βάζουμε τις βάσεις φέτος και σιγά σιγά, βήμα, όπως είπα και πριν, το σημαντικότερο έτσι, μυστικό της επιτυχίας, να πάμε σιγά σιγά και βήμα να έρθουν τα αποτελέσματα που προσδοκούμε και θα πάμε πάρα πολύ καλά. Κύριε Καπλανίδη, καινούρια αγωνιστική σεζόν για άλλη μια χρονιά εδώ στο ΦΥΒΟ. Πείτε μας κι εσείς τις προσδοκίες σας, τους στόχους σας και τις ευχές για την νέα αυτή αθλητική χρονιά. Ναι, είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που είμαι στο Σύλλογο. Θέλω να ευχαριστήσω στο Σύλλογο για την ανανέωση της συνεργασίας και την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου. Εγώ είμαι στο αντρικό προπονητής. Οι στόχοι του αντρικού είναι φέτος να φτιάξουμε μια πολύ καλή ομάδα και από εκεί και πέρα να διεκδικήσουμε ό,τι μας αξίζει. Φέτος ενισχυθήκαμε και με τρεις καινούριους παίχτες, οι οποίοι ουσιαστικά θα μας βοηθήσουν. Είναι παίχτες δηλαδή που θα πάρουν ρόλους στην ομάδα. Ευελπιστούμε με την ποσοτική, ποιοτική δουλειά, αλλά κυρίως με τη δουλειά που κάνουμε σε καθημερινό επίπεδο στα θέματα νοοτροπίας, να διεκδικήσουμε και το πρωτάθλημα. Αυτή είναι η φετινή μας στόχη. Αλλά πάνω απ' όλα, επαναλαμβάνω, για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, επειδή το έχω κάνει, ας πούμε, αρκετές φορές αυτό το πράγμα, πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνουμε ομάδα σε επίπεδο νοοτροπίας και ψυχολογικό επίπεδο. Και μετά είναι το μπάσκετ. Αυτά για το αντρικό. Τώρα από εκεί και πέρα θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην διοίκηση του ΦΥΒΟΚΟ πραγματικά για την εξαιρετική δουλειά που κάνει. Αυτό φαίνεται και από την επάνδρωση του προπονητικού team. Ένα προπονητικό team το οποίο αποτελείται από 7 ανθρώπους, οι οποίοι είναι καταρτισμένοι, είναι επιστήμονες, αλλά και για τους στόχους που θέτει σαν διοίκηση, που δεν είναι μόνο το μπάσκετ, αλλά είναι και η διαπαιδαγώγηση και η σμήλευση των χαρακτήρων των παιδιών.